Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στο βιβλίο της Εξόδου, Έξοδος 61 σελίδα και Ιώτα 10 κεφάλαιο. Έξοδος 61 σελίδα και Ιώτα κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, «Εισέλθε προς τον Φαραώ, διότι εγώ εισκλήρινα την καρδία αυτού και την καρδία των θεραπώντων αυτού, δια να δείξω τα σημεία μου ταύτα εν μέσω αυτών, και δια να διηγήσε εις τα ότα του Υιού σου και εις των ιών του Υιού σου τα όσα έπραξα εις τους Αιγυπτίους και τα σημεία μου όσα έκανα εν μέσω αυτών, και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Εισήλθον δε ο Μωυσής και ο Αρών προς τον Φαραώ και είπαν προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, έως πότε αρνείσαι να ταπεινωθείς εμπροσθέν μου? Εξαπόστειλον τον λαόν μου για να με λατρεύσει, διότι αν δεν θέλεις να εξαποστείλεις το λαό μου, ιδού αύριον θέλω φέρει ακρίδα επί τα όρια σου και θέλεις και πάσει το πρόσωπο της γης, ώστε να μην δύναται της να είδει την γη, και θέλει καταφάγει το επίλοιπον το διασωθέν όσο αφήκεν σε εσάς η χάλαζα, και θέλει καταφάγει πάντα τα δέντρα τα αφιόμενα σε εσάς εκ των αγρών, και θέλει γεμιστεί η οικία σου και εκεί επάντων των θεραπώντων σου και εκεί επάντων των Αιγυπτίων, των οποίων δεν είδαν οι πατέρες σου, ούτε οι πατέρες των πατέρων σου αφής ημέρας υπήρξαν επί της γης μέχρι τη σήμερον. Έπειτα στραφής εξήλθεν από του Φαραώ. Και είπαν οι θεράποντες του Φαραώ προς αυτόν, «Έως πότε ούτως θέλει είστε πρόσκομα εις ημάς? Εξαπόστειλον τους ανθρώπους δια να λατρεύσωση Κύριον των Θεών αυτών, ακόμη δεν εξεύρισε ότι φανίστη η Αίγυπτος?» Τότε έφεραν πάλι τον Μωυσήν και τον Αρών προς τον Φαραώ και είπε προς αυτούς, «Υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον των Θεών σας, αλλά ποιοι και ποιοι θέλουν συνυπάγει?» Και είπε ο Μωυσής, «Μετά των νέων ημών και μετά των γερόντων ημών θέλομεν υπάγει, μετά των ιών ημών και μα των θυγατέρων ημών, μετά των προβάτων ημών και μα των βοών ημών θέλομεν υπάγει, διότι έχομεν εορτήν εις τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς, «Ούτως ας είναι ο Κύριος με θυμών, καθώς εγώ θέλω σας εξαποστείλει μετά τον τέκνο σας, ιδέτε, διότι κακόν πρόκειται εμπροσθέν σας. Ουχή ούτως, οι άνδρες υπάγετε τώρα και λατρεύσατε τον Κύριον, διότι τούτο ζητείτε». Και εξέβαλεν αυτούς ο Φαραώ έμπροσθεν αυτού. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έκτινον τη χείρα σου επί τη γη της Αιγύπτου, δια την ακρίδαν, δια να ανεβεί επί την γη της Αιγύπτου και να καταφάγει πάντα των χόρτων της γης και πάνω τη χάλαζα αφήκε. Και εξέτεινεν ο Μωυσής τη ράβδον αυτού επί την γη της Αιγύπτου, και ο Κύριος επέφερεν επί την γη όλην την ημέραν εκείνην και όλην την νύχταν ανατολικών άνεμων. Και το πρωί ο άνεμος ο ανατολικός έφερε την ακρίδα. Και ανέβη η ακρίδα σε όλην την γη της Αιγύπτου και κάθισεν επί πάντα τα όρια της Αιγύπτου πολύ σφόδρα. Πρώτερον αυτής δεν υπήρξε τη αυτή ακρίδα, ουδέ θέλει υπάρξει τη αυτή με ταυτήν. Και κάλυψε το πρόσωπο όλης της γης και σκοτίστη γη. Και κατέφαγε πάντα το χόρτο της γης και πάντα στους καρπούς των δέντρων, όσους η χάλαζα αφήκε, και δεν έμεινεν ουδέν χλωρών ούτε εις τα δέντρα, ούτε εις τα χόρτα του αγρού, καθ' όλην την γη της Αιγύπτου. Τότε έσπευσε ο Φαραώ να καλέσει τον Μωυσήν και τον Αρών και είπε, «Ημάρτησα εις Κύριον τον Θεώσαν και εις εσάς. Πλην τώρα συγχώρησόν μη παρακαλώ το αμαρτημά μου, μόνο ταύτην την φοράν. Και δεήθητε Κυρίου του Θεού ημών δια να σηκώσει απεμού τον θάνατον τούτον μόνον». Και εξήλθον ο Μωυσής από του Φαραώ και δεήθη του Κυρίου. Και μετέφερε ο Κύριος σφοδρότα των δυτικών άνεμων, ως της εσήκωσε την ακρίδα και έριψε αυτήν στην ερυθράν θάλασσα. Δεν έμεινε ουδε μία ακρίς επί πάντα τα όρια της Αιγύπτου. Πλην ο Κύριος εσκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους ιούς Ισραήλ. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έκτινον τη χείρα σου προς τον ουρανό, και θέλει γίνει σκότος επί την γη της Αιγύπτου και σκότος ψηλαφυτών.
και ξέτεινε ο Μωυσής την χείραν αυτού προς τον ουρανό και έγινε σκότος πυκνών εφ' όλη την γη της Αιγύπτου 3 ημέρες. Δεν έβλεπε ο εις τον άλλον, ουδέ σηκώθητής από του τόπου αυτού 3 ημέρες. Εις πάντας δε τους Υιούς Ισραήλ ή το φως εν τες κατοικίες αυτών. Τότε κάλεσε ο Φαραώ τον Μωυσήν και είπε: «Πάγετε, λατρεύσετε τον Κύριον, μόνο τα πρόβατά σας και οι βόες σας ας μείνωσι, και τα τέκνα σας ας έλθωσι με θυμόν». Και είπε ο Μωυσής: «Αλλά και θυσίας και ολοκαυτώματα πρέπει εσύ να μας δώσεις, για να θυσιάσομεν εις Κύριον το Θεόν ημών. Τα κτίνη ημών ομοίως θέλουν συνυπάγει με θυμόν, δεν θέλει μείνει ο πίσω ουδέ ο νύχιον, διότι εκ τούτων πρέπει να λάβομεν για να λατρεύσουμε Κύριον το Θεό ημών. Και εμείς δεν εξεύρωμεν μεν τι έχομεν, και εμείς δεν εξεύρωμεν με τι έχομεν να λατρεύσουμε τον Κύριον, έως ού να φτάσουμεν εκεί. Αλλά ο Κύριος εσκλήρινε την καρδία του Φαραώ και δεν θέλησε να ξαποστείλει αυτούς, και είπε ο Φαραώ προς αυτόν: «Φύγε απ' εμού, πρόσεχε εις αυτόν, να μην είδεις πλέον το πρόσωπό μου, διότι η σοπίαν ημέραν δεις το πρόσωπό μου, θέλεις αποθάνει». Και είπε ο Μωυσής: «Καθώς είπας, δεν θέλω ειδή πλέον το πρόσωπό σου. Αμήν». Οι πληγές τις οποίες ο Θεός φέρνει στο Φαραώ, του οποίου την καρδιά σκληρύνει, και αυτό όταν το ακούσει κάποιος θεωρεί ότι είναι αδικία, ακούγεται σαν άδικο. Αλλά η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι όχι άδικο δεν είναι, αλλά εν τη δικαιοσύνη του ο Θεός μας αποκαλύπτει ότι αυτός είναι για να ελεεί και για να εκτήρει ο Θεός τους ανθρώπους. Είναι εκτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολύ έσπλαχνος. Αλλά ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι κατηρτισμένοι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από το διάβολο, για να είναι σκεύη οργής εις απώλειαν. Δηλαδή μέσα στον κόσμο αυτό, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, οι άνθρωποι καταρτίζονται. Καταρτίζονται από το διάβολο, εις σκεύη οργής εις απώλεια, ή καταρτίζονται από τον Θεό για να μεταμορφωθούν σε σκεύη ελέους, τα οποία προετοιμάζει για τη δόξα αυτού. Δεν είναι ο Θεός που εκλέγει αυτούς να σκληρύνει και αυτούς να ελεεί. Είναι ο Θεός που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων και ξέρει ποια καρδιά είναι κατηρτισμένη ώστε να σκληρύνεται και ποια είναι η καρδιά είναι κατηρτισμένη ώστε να απαλύνεται. Και αυτό ισχύει από μικρά παιδιά. Γιατί υπάρχει ο Θεός που καταρτίζει καταρχάς με τη φωνή του μέσα στον άνθρωπο δια της συνειδήσεώς του, και όταν η συνείδηση συμμαρτυρεί με τους διαλογισμούς, καταρτίζει το άνθρωπος σιγά σιγά η σκεύη ελέους, έως ότου να φτάσει η φωνή του Πνεύματος του Αγίου και να γίνει ο άνθρωπος διδακτός του Πνεύματος του Αγίου, τουλάχιστον για την περίοδο της Καινής Διαθήκης, αλλά και για κάθε περίοδο. Εάν όμως ο καταρτισμός του Θεού με τη φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο τη συνειδήσεώς του καλύπτεται από τη λογική του ανθρώπου που αντιστέκεται στη φωνή του Θεού, τότε σιγά σιγά η συνείδηση του ανθρώπου αυλύνεται, καυτηριάζεται, και εκείνο το οποίο καταρτίζει τον άνθρωπο τελικά είναι η λογική του που ενεργεί με αλαζονία, η καρδιά του που έχει σκληρυνθεί πλέον και ενεργεί με σκληρότητα, και ο διάβολος πια βρίσκει ανθρώπους στους οποίους καταρτίζει όλο και χειρότερους. Ο Θεός λοιπόν βρήκε
έναν άνθρωπο, το Φαραώ, τον είδε ότι η καρδιά του είναι να σκληρύνεται, τον υπερύψωσε, καθώς ομολογεί ο Απόστολος Παύλος λέγοντας ότι ο Θεός λέγει ότι δια τούτο σε εξήγηρα και σε έκανα βασιλιά για να δείξω μέσα από σένα πρώτον τη δύναμή μου και δεύτερον μέσα από σένα να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη και όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος πάνω από οποιασδήποτε ανθρώπινες δυνάμεις και αν έχουν δοθεί σε σένα. Και έτσι από τη μια μεριά υπάρχει ο Φαραώ κατηρτισμένος εις σκεύος οργής, από την άλλη μεριά υπάρχει ο Μωυσής κατηρτισμένος εις σκεύος ελέους. Και ανάμεσα σε αυτούς τους δυο γίνεται τώρα το έργο του Θεού. Εκπληρούται το έργο του Θεού, το οποίο είναι να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ και να το μεταφέρει στη γη της επαγγελίας, αφενός μεν, αφετέρου να δείξει τη δύναμή του μέσα από την αδυναμία του παντοδύναμου Φαραώ και τρίτον να φανερώσει το όνομά του σε όλη την γη και για όλα τα χρόνια ότι αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων και δεν υπάρχει άνθρωπος όσο και ισχυρός να είναι που να είναι ανώτερος και δυνατότερος από τον Θεό. Βέβαια όλα αυτά γραφτήκανε για τη διδασκαλία μας, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί είναι πολύ σημαντικό να διακρίνει ο κάθε ένας από μας από ποιον καταρτίζεται, σε τι κατάσταση έχει φτάσει μέχρι τώρα και να προσδιορίσει αυτός το μέλλον του, ο άνθρωπος το μέλλον του. Είτε ευχαριστημένος γιατί ο Θεός του έχει χαρίσει μια καρδιά απαλή και τρυφερή και ένα πνεύμα πράο, ταπεινό και ησύχιο και να συνεχίζει αυτή τη ζωή, είτε αν έχει διαπιστώσει ότι η καρδιά του είναι σκληρή, αμετανόητη, να μην μπορεί να ζητήσει συγχώρεση, να μην μπορεί να μετανοήσει, και ένα πνεύμα λαζονικό και υπερήφανο που να μην μπορεί όχι μόνο να ζητήσει συγχώρεση αλλά και να συγχωρήσει και αυτός, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί και το ένα είναι απαραίτητο του άλλου. Και ζητώ να με συγχωρέσει ο Θεός, αλλά ο Θεός δεν πρόκειται να με συγχωρέσει αν προηγούμενα εγώ δεν έχω συγχωρήσει τους ανθρώπους που αμάρτησαν σε μένα. Και επειδή ο Λόγος του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης είναι για τη διδασκαλία μας, είναι απόλυτη ανάγκη να διερευνούμε τον εαυτό μας, ποιαν οδόν περπατάμε, ποια είναι η ζωή μας μέχρι τώρα και ποια θέλουμε η ζωή μας να είναι στο μέλλον. Όχι με μία μετάνοια ψεύτικη, όπως όταν ήλθε η 8η πληγή με βροντές Θεού και με χαλάζι που έπεφτε σε όλη τη γη της Αιγύπτου και κατέστρεφε τα πάντα και όσοι δεν πίστεψαν στο Λόγο του Θεού απέθαναν και τα ζώα τους απέθαναν από το χαλάζι και τις βροντές του Θεού, όσοι πίστεψαν στο Λόγο του Θεού και κρύφτηκαν μέσα στα σπίτια τους σώθηκαν. Και αυτή η πτώση του χαλαζιού σαν πέτρες δεν κράτησε 5 λεπτά, 10 λεπτά όπως κρατάει μια χαλαζόπτωση, κράταγε ώρες και δεν σταμάταγε. Και τον είχε προειδοποιήσει το Φαραώ ο Μωυσής. Και ο Μωυσής περίμενε να σταματήσει, αλλά δεν σταμάταγε. Περίμενε να σταματήσει το κακό, αλλά δεν σταμάταγε το κακό. Και τότε φώναξε το Μωυσή και τον Ααρών και για πρώτη φορά τους είπε: αμάρτησα αυτή τη φορά. Ο Κύριος είναι δίκαιος, εγώ δε και ο λαός μου είμαι θασεδής. Δεήθητη του Κυρίου, ώστε να παύσωση του να γίνονται βροντέ Θεού και χάλαζα, και εγώ θα σας εξαποστείλω και δεν θα μείνετε πλέον εδώ. Και θα λέγε κανείς, δόξα στο Θεό, ήλθε σε επίγνωση της αληθείας, μετανόησε, θα σωθεί. Υπάρχει λοιπόν μετάνοια εξ ανάγκης, που δεν διαρκεί,
και μετάνοια εκ καρδίας που δεν σταματάει. Η μετάνοια εξ ανάγκης είναι αυτή που βλέποντας την τρομακτική κατάσταση ζητάς έλεος από το Θεό, αλλά η καρδιά σου εξακολουθεί να είναι σκληρή και το πνεύμα σου αμετανόητο και αλαζονικό. Η μετάνοια όμως εκαρδίας είναι αυτή που λες εγώ φταίω, κανένας άλλος δεν φταίει, εγώ έκανα λάθος, εγώ εμάρτησα και ζητά συγχώρεση από το Θεό. Ιδιαιτέρως δε βάζεις άλλους να ζητήσουν συγχώρεση για σένα, όπως έκανε ο Φαραώ. Θέλω να πω και κάτι που ξαφνικά μου έδειξε ο Θεός, ότι κάθε ένας από εμάς διαβάζοντας το Λόγο του Θεού ξέρει με επίγνωση Θεού, με αποκάλυψη Θεού, με φώτιση Θεού το μέλλον του. Ο χριστιανός ξέρει το μέλλον του, δεν χρειάζεται χαρτορίχτρες, ούτε μάτις, ούτε παϊδούς. Και το μέλλον μας εξαρτάται από την κατάσταση της καρδιάς μας. Αν η καρδιά μας, όπως έδειξε, είναι γεμάτη αγκάθια, ο δρόμος που θα περπατήσουμε θα είναι ακαμφώδης. Αν η καρδιά μας είναι απαλή και τρυφερή, ο δρόμος που θα συνεχίσουμε θα είναι γλυκός, απαλός και τρυφερός με τη βοήθεια του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας κορόιδεψε ο Θεός, ούτε μπορούμε να πούμε ότι κάναμε λάθος. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να διακρίνουμε. Όσο είναι αδύνατο να διακρίνω τη δική σας την καρδιά και το δικό σας το πνεύμα και τη λογική, τόσο εύκολο είναι να διακρίνω τη δική μου την καρδιά, τη δική μου λογική και τις δικές μου τις προθέσεις. Όσο πιο πολλά αγκάθια και πέτρες και σκληρότητα έχει η καρδιά μου, τόσο πιο πολλά αγκάθια, πέτρες και σκληρότητα θα έχει ο δρόμος μου. Και όσο πιο απαλή και τρυφερή είναι η καρδιά μου, τότε τόσο πιο ειρηνική, τόσο πιο ειρηνικός θα είναι ο δρόμος μου και ευλογημένος. Εάν μάλιστα, υπάρχει και κάτι ακόμη καλύτερο, η καρδιά μου είναι γεμάτη από ευλογία προς τους άλλους και ευχαριστία προς το Θεό, τότε η καρδιά μου θα είναι γεμάτη από ευλογία σε μένα και ο Θεός θα δοξάζεται στη ζωή μου. Αδελφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ούτε ότι υπάρχει τύχη ή ατυχία, ούτε ότι έκανα λάθος τι να κάνω, γιατί κάνω λάθος αλλά ξέρω τι πρέπει να κάνω, ούτε να πω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι θα κάνει ο Θεός αύριο. Και μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, καθώς λέγει «Με τα πάσης φυλάξεως, Υιέ μου, φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου». Όχι μερικές εκβάσεις, όλες. Όλες οι εκβάσεις της ζωής μας εξαρτάται λοιπόν από το πόσο καλά φυλάμε την καρδιά μας στην παρουσία του Θεού, στη χάρη του Χριστού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θα έλεγα, όχι τότε όλοι οι άνθρωποι θα είναι αναπολόγητοι μπροστά στο Θεό που θα κρίνει ή θα ανταμείβει. Από τώρα είμαστε αναπολόγητοι, γιατί από μας εξαρτάται η συνέχειά μας. Αν έχει πίκρα η καρδιά σου, πίκρα θα λαμβάνεις. Αν έχει κρίση η καρδιά σου, σε κρίση θα ζεις. Αν έχει κατάκριση, σε κατάκριση. Αν έχει συγχωρητικότητα, σε συγχωρητικότητα θα ζεις. Με όποιο μέτρο μετράς, με το ίδιο θα αντιμετρηθείς εσένα. Όσο πιο πεπιεσμένο και πατημένο μέτρο έχεις και δίνεις, τόσο θα σου δίνει. Ο Φαραώ μετενόησε, αλλά η μετάνοιά του ήταν άχρηστη, ανώφελη. Ταπεινώθηκε μπροστά στον Μωυσή και τον Ααρών, αλλά η ταπείνωσή του ήταν ανώφελη, γιατί δεν βγήκε από την καρδιά του, βγήκε από την ανάγκη του.
Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Δεν θα μας κατευθύνει η ανάγκη. Θα μας κατευθύνει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα μας κατευθύνει ο φόβος ο ανθρώπινος. Θα μας κατευθύνει ο φόβος του Θεού. Θεός να μας φυλάει. Γιατί αν το διαβάσω για πρώτη φορά ότι είπε αμάρτησα, προσευχηθείτε να με συγχωρέσει ο Θεός και εγώ θα σας εξαποστήρω, θα πω αυτός ο άνθρωπος θα ευλογηθεί από το Θεό. Όχι μόνο δεν ευλογήθηκε, αλλά ο Θεός τον επισκέφθηκε και σκλήρινε την καρδιά του, και όχι μόνο του Φαραώ αλλά και όλων των αρχόντων του. Γιατί? Γιατί οι καρδιές τους ήταν αφύλακτες, ήταν εγκατηρτισμένες από το διάβολο. Να σκληρύνονται, να αγριεύουνε, να απειλούνε, να τρομοκρατούνε, να κοροϊδεύουνε, να κρίνουνε, να κατακρίνουνε, να κατηγορούνε. Και ο Θεός ύστερα από αυτό άκουσε μεν την προσευχή του Φαραώ και σταμάτησε αστραπιαία η πτώση της χαλάζης και οι βροντές του Θεού, και όταν είδε να σταματάει νόμιζε ότι τελειώσαν τα βάσανά του, ότι τα βάσανά του ήταν οι βροντές, το χαλάζι. Αλλά κανείς που τα έβαλε με το Θεό δεν ευδοκίμησε, δεν ευλογήθηκε. Ξανασκλήρινε και λέει δεν θα πας πουθενά. Και επισκέπτεται τώρα ο Θεός τον Μωυσή και του λέει σκλήρινα την καρδιά και του Φαραώ και την καρδιά των θεραπώντων αυτού. Γιατί όμως το έκανα αυτό? Για να δείξω με τα σημεία μου σε σένα και να σε μάθω να διηγήσεις τα παιδιά σου και στα παιδιά των παιδιών σου ότι δεν είναι Κύριος ο άρχον του κόσμου τούτου, είτε λέγεται Φαραώ είτε λέγεται διάβολος. Κύριος είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Αλληλούια. Ο αληθινός Θεός, αυτός είναι Κύριος. Και όλοι οι άνθρωποι που θα ακούσουν να πούν πραγματικά Κύριος είναι ο παντοδύναμος Θεός. Γι' αυτό εισέλθε στο Φαραώ και πες του ούτω λέγει Κύριος, έως πότε θα αρνείσαι να ταπεινωθείς μπροστά μου Φαραώ, μπροστά στον Κύριο? Ως πότε αρνείσαι να ταπεινωθείς πραγματικά? Γιατί ταπεινώθηκε, αλλά για λίγο. Και ποια είναι η απόδειξη της ταπείνωσης? Η υπακοή. Ταπεινώνομαι στη γυναίκα μου και την υπακούω τι μου λέει. Ενδύθητε ταπεινοφροσύνη, λέει ο Λόγος του Θεού, υποτασσόμενη αλλήλως. Και όταν έγινε, ευρέθηκα το σχήμα ως άνθρωπος ο Χριστός, εταπείνωσε τον εαυτό του πώς? Γενόμενος υπήκοος εις των Θεών μέχρι θανάτου. Ταπεινώνεται η γυναίκα στον άντρα της υποτασσόμενη σε αυτόν. Ταπεινώνεται ο αδελφός στον αδελφό του θεωρώντας τον υπερέχοντα υπηρετώντας αυτόν. Έως πότε θα αρνείσαι να ταπεινώνεσαι σε μένα υπακούοντάς με? Γι' αυτό εξαπόστειλον το λαόν μου να με λατρεύσει. Εάν όμως δεν τον εξαποστείλεις, τότε θα έρθει η 8η πληγή που θα είναι φοβερότερη της 7ης, που ήταν φοβερότερη της 6ης, που ήταν, γιατί κάθε επόμενο είναι και πιο σκληρό. Ακρίδες θα έρθουν σε όλη τη γη της Αιγύπτου, αμέτρητες σε αριθμό, σε πλήθος, θα καλύψουν όλη τη γη της Αιγύπτου, θα φάνε τα πάντα και δεν θα μείνει τίποτα παρά μόνο ξέρα ύλα, θα μπουν μέσα στα σπίτια σας, στα κρεβάτια σας, στα ντουλάπια σας, στα υπάρχοντά σας, στα παντού θα μπουν.
εκ του πλήθους και δεν θα φύγουνε εάν δεν τις διώξω εγώ. Όταν τ' άκουσαν αυτό οι άρχοντες φοβήθηκαν. Ναι, καλά δεν κατάλαβες, λέει, ότι αυτός εδώ πέρα είναι πρόσκομα για μας και καταστρέφεται η Αίγυπτος. Διώχ τους να ησυχάσουμε. Αλλά και σε αυτούς έχει σκληρύνει την καρδιά ο Θεός. Το λένε αλλά δεν το εννοούνε. Διώχ τους να ησυχάσουμε. Και ο Φαραώ υποτασσόμενος εν μέρη. Γιατί η υπακοή στο Λόγο του Θεού δεν είναι εν μέρη, είναι κατά πάντα. Δεν κάνουμε λίγο το Λόγο του Θεού και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί θα έρθουν ακρίδες. Ή θα τους διώξεις, θα υποταχθείς κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, ή το επόμενο είναι οι ακρίδες. Γιατί με το Θεό δεν παίζει κανείς. Θεός δεν εμπέζεται, δεν τον κοροϊδεύεις τον Θεό. Τον άνθρωπο εμένα μπορείς να με κοροϊδέψεις και ψέματα να μου πεις και να μου λέει ο Θεός και το ψέμα που σου λέει να το πιστεύεις εσύ. Πάντα να πιστεύεις εμπιστευόμενος εμένα. Το Θεό όμως δεν μπορείς να το κοροϊδέψεις. Θα έρθουν ακρίδες. Κατάλαβες Φαραώ? Ναι, καλά καλά κατάλαβα. Φωνάξτε μου το Μωυσή. Φωνάζουν τον Μωυσή. Και του λένε εντάξει. Και τους λέει εντάξει, θα σας αφήσω. Αλλά ποιοι θα πάτε? Τα γέροντες, γερόντισες, οι νέοι, οι νέες, τα παιδιά μας, τα ζώα μας, όλοι θα πάμε. Λέει πώς είστε τα παιδιά σας να το κουβαλάτε έξω? Αφήστε τα παιδιά σας εδώ και πηγαίνετε μόνο οι άντρες που αντέχετε. Σας προστατεύω και φυλάω εγώ τα παιδιά σας. Πηγαίνετε εσείς να λατρέψετε τον Κύριό σας. Αυτές είναι πονηριές. Νομίζει ο Φαραώ και νομίζουμε και εμείς πολλές φορές ότι με πονηριές μπορούμε να κοροϊδέψουμε το Θεό. Επειδή μπορούμε να κοροϊδέψουμε τους ανθρώπους, νομίζουμε ότι μπορούμε μερικές φορές να κοροϊδέψουμε και το Θεό. Α, δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις το Θεό. Και θα σας πω και κάτι, ούτε και τον αδελφό σου μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές μετά σε κατάλαβε. Ο Θεός θα αποκαλύπτει. Αφού λέει πάντα να πιστεύεις, εμπιστευόμενος σε μένα και εγώ θα σου αποκαλύπτω. Ο Μωυσής δεν κάνει εκπτώσεις στο Λόγο του Θεού, δεν συζητάει το Λόγο του Θεού. Λέει ο Θεός μου είπε όλοι μας τρεις μέρες δρόμο να λατρεύσουμε τον Κύριο. Και τους έδιωξε. Φύγετε από εδώ πέρα. Δεν σας αφήνω. Και την άλλη μέρα ανατολικός άνεμος όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα φύσαγε. Τώρα σκεφτείτε το Φαραώ, ήταν έξω και κοίταγε. Όλη η μέρα ούτε μία ακρίδα. Τίποτα δεν γίνεται. Όλη η νύχτα ούτε μία ακρίδα. Μόνο αέρας δυνατός. Και ξαφνικά όλες οι ακρίδες της περιοχής μαζευτήκαν στην Αίγυπτο. Ξέρεις τι θα πει να μπουν παντού? Μπορείτε να το φανταστείτε. Να πας να ξαπλώσεις το κρεβάτι σου γεμάτο ακρίδες. Να πας στην τουαλέτα που δεν υπήρχαν τότε τουαλέτες γεμάτο ακρίδες. Να πας στο ντουλάπι που έχει τα τρόφιμα γεμάτο ακρίδες. Να πας στο δρόμο να τις πατάς και να κάνουν κρίτσι κρίτσι κρίτσι. Εγώ το έχω ζήσει μια φορά αυτό. Είμαστε στο Αίγιο με τη γυναίκα μου και με άλλους αδερφούς και φύσηξε ένας άνεμος και γέμισε η περιοχή ακρίδες. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο τρεχάλα. Ξέρετε ότι οι ακρίδες μπαίνανε στο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα? Φοβερό, από κάτω από τη μηχανή. Δεν σου καρφαλώνανε. Φύγε! Τρεχάλα, το βάλαμε στα πόδια. Το θυμάσαι, Άννα, τρεχάλα! Το αυτοκίνητο έκανε κρούτσου, 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 κρούτσου. Φοβερό πράγμα είναι οι ακρίδες. Βέβαια ήταν για λίγο, φύγαμε εμείς. Και μετά για να το καθαρίσω το αυτοκίνητο έπρεπε να γίνει. Παντού οι ακρίδες μπαίνουν. Και αν μη φεύγουνε. Τότε ξανά μετάνοια.
με ρωτάνε, κάνω το λάθος, πέφτω και ξαναμετανοώ και ξαναμετανοώ μέχρι πότε. Αν η μετάνοια ειλικρινής, συνέχεια μπορείς να μετανοείς. Αν η μετάνοια είναι ψεύτικη εξ ανάγκης, δεν έχει νόημα. Ξανά μετανοεί και ξανά ταπεινώνεται. Έσπευσε ο Φαραώ να καλέσει τον Μωυσή και τον Ααρών και είπε, «Ημάρτησα εις τον Κύριον τον Θεό σας και σε εσάς αμάρτησα τώρα. Πλην τώρα συγχώρεσέ με παρακαλώ, τελευταία φορά. Τελευταία φορά συγχώρεσέ με. Και δεηθείτε του Κυρίου του Θεού ημών να σηκώσει απ' εμού τον θάνατον τούτον τον μέγαν της ακρίδας». Και εξήλθε ο Μωυσής από το Φαραώ, προσευχήθηκε στο Κύριο και ο Κύριος φύσηξε σφοδρότατο δυτικό άνεμο τώρα, ο οποίος σήκωσε όλη την ακρίδα, γιατί πάνε όλες μαζί, και έριψε αυτήν στην Ερυθρά θάλασσα και δεν έμεινε ούτε μία ακρίδα σε όλα τα αούρια της Αιγύπτου. Πλην ο Κύριος εσκλήρινε και πάλι την καρδιά του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τον Ισραήλ. Δεν βάζει μυαλό και είναι ό,τι το χειρότερο. Αδελφοί μου αγαπητοί, να κάνω μία προτροπή σε μένα και σε όλους μας. Γρήγορα να βάζουμε μυαλό. Βλέπουμε ότι ο Θεός είναι απέναντι. Δεν είναι μαζί μας. Γρήγορα να μετανοούμε. Δεν είναι να παίζουμε. Γιατί μετά μπορεί οι ακρίδες να φύγανε. Αλλά υπάρχει ένατη πληγή. Χειρότερη από την 8η. Μπορείς να παίζεις με τα πράγματα του Θεού, με τον Μωυσή, με τον Ααρών, με την Εκκλησία, με τα αδέλφια σου εν Χριστώ, με τους κεχρισμένους του Κυρίου, γιατί όλοι είμαστε κεχρισμένοι του Κυρίου. Μπορούμε να παίζουμε. Με τους δούλους, με τις δούλες δεν μπορούμε να παίζουμε. Πάλι σκλήρινε η καρδιά. Δεν σας διώχνω. Και ο Κύριος φωνάζει τον Μωυσή και του λέει, μην πας τώρα στον Φαραώ, αλλά έκτινε τη χείρα σου προς τον ουρανό και θα γίνει σε όλη τη γη της Αιγύπτου σκοτάδι μέγα ψηλαφυτών. Σκοτάδι που δεν έχει ξαναδεί τέτοιο σκοτάδι. Σκοτάδι κόλασης. Και μπορεί, αδερφοί αγαπητοί, το σκοτάδι της νύχτας εμείς να το διασκεδάζουμε, το σκοτάδι όμως το πνευματικό στη ζωή μας δεν διασκεδάζεται. Το σκοτάδι είναι όχι το αδιέξοδο, εκεί που δεν βλέπεις τίποτα. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πού να πας, τι θα γίνει. Δεν υπάρχει διέξοδο. Και κράτησε 3 μέρες. Άντεξε ο Φαραώ 3 μέρες. Και δεν ταπεινώθηκε. Ξυπνάει την πρώτη μέρα, δεν ξημέρωσε. Δεν μπορούσαν να βγουν οι άνθρωποι να πάνε πουθενά έξω. Ούτε φως δεν έπιανε, ούτε κεριά και λαμπάδες δεν πιάνανε. Ψηλαφυτό σκοτάδι. Το πιάνε, πυκνό. Σε όλη την Αίγυπτο. Εκτός από τα σπίτια των λαών Ισραήλ, που μέσα στα σπίτια υπήρχε φως. Για σκέψου. Τώρα να πούμε την αλήθεια, αδερφοί. Έξω υπάρχει σκοτάδι. Ένα παιδάκι είπε, όλοι οι γονείς των συμμαθητών μου είναι χωρισμένοι. Όλοι, όλοι. Φοβερό δεν είναι? Δυστυχία. Διάβαζα στη Σουηδία που είναι πολύ πλούσιο κράτος. Οι άνθρωποι αυτοκτονούν από δυστυχία και από κατάθλιψη. Εγώ λέω, εκεί αυτοκτονούν από ευημερία, εδώ αυτοκτονούν από φτώχεια. Αυτό τι φοβερό είναι αυτό. Σκοτάδι έξω, φόβος, αγωνία, τρόμος. Τι θα γίνει, τι θα κάνουμε.
Και αυτός ο φόβος μεταβάλλεται σε επιθετικότητα. Εδώ μέσα φως. Αλλά φως ουράνιο, όχι φως της ΔΕΗ. Φως ουράνιο. Το βλέπω να γελάτε. Έξω βλέπω να τρίζουν τα δόντια τους. Τώρα οδηγώ πολύ προσεκτικά, γιατί όποιος περνάει δίπλα μου με βρίζει. Έτσι να κάνω θα με βρίσει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Στα σπίτια των Εβραίων φως. Έξω από τα σπίτια των Εβραίων ψηλαφυτός σκότος. Ξαναταπεινώνεται ο Φαραώ. Είναι απίστευτο πόσο δύσκολα ταπεινώνεται, αλλά ο Θεός τον κάνει και ταπεινώνεται. Τρεις μέρες. Και πόσο θα κράταγε? 100 μέρες. Την πρώτη είπε θα ξημερώσει, την άλλη μέρα δεν ξημέρωσε. Τη δεύτερη θα ξημερώσει, δεν ξημέρωσε. Την τρίτη θα ξημερώσει, δεν ξημέρωσε. Φώναξε το Φαραώ. Αυτός το έκανε. Συγγνώμη, το Μωυσή. Φώναξε το Μωυσή, αυτός το έκανε. Τον φωνάζει το Μωυσή. Και λέει εντάξει, λέει, κατάλαβα, κατάλαβα. Τώρα δεν λέει συγχωρέστε με. Τώρα είναι πιο ειλικρινής από τα νεύρα του. Εγώ είμαι ειλικρινής, λέει. Όταν νευριάζω τα λέω όλα. Πιο ειλικρινής. Φύγετε λοιπόν. Και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και οι παππούδες σας και οι αγιάδες σας, τα ζώα όμως. Τα πρόβατα και τις βόες σας αφήστε εδώ και πόσο θα πάτε, θα πεινάσετε και θα ξαναγυρίζετε. Τι πονηρός είναι ο διάβολος, θέλει να δέσει τους ανθρώπους, να τους έχει κάτω από την κυριαρχία του. Αλλά ο άνθρωπος που έχει Κύριο τον Ιησού Χριστό δεν μπορεί να είναι κάτω από την, είναι ελεύθερος. Αυτός που κατοικεί μέσα μας, μην το ξεχνάμε ποτέ, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Μεγαλύτερος. Και έχουμε εξουσία τα παιδιά του Θεού. Και η εξουσία μας είναι το όνομα του Χριστού. Και έχουμε έλεος και χάρη τα παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι το αίμα του Χριστού. Και ο Φαραώ λέει όλοι με τα ζώα μας, γιατί θέλουμε να κάνουμε θυσίες και γιατί έτσι μας είπε ο Κύριος. Δεν θα αφήσουμε ούτε νύχη από κατσίκα. Και αδελφοί, έτσι θα φύγουμε, το ξέρετε. Γι' αυτό να έχουμε χαρά. Εάν ο Θεός έβγαλε το λαό Ισραήλ το σκληροτράχυλο και δεν άφησε κανέναν μέσα στην Αίγυπτο, πιστεύω ότι ο Θεός θα ελευθερώσει όλους όσους προγνώρισε ότι η καρδιά τους θα είναι απαλή και τρυφερή. Και πιστεύω ακράδαντα, πίστευσε εσύ στο γεγραμμένο και θα σωθείς εσύ και ο οίκος. Μόνο να μείνουμε εμείς αδελφοί, όπως έμειναν οι Ισραηλίτες, όπως έμεινε ο Μωυσής. Τι να μείνουμε? Πιστοί στο Λόγο του Θεού, σε όλο το Λόγο του Θεού, μέχρι τέλους. Καμία παραχώρηση στο Λόγο του Θεού. Καμία οπισθοχώρηση στο Λόγο του Θεού. Ποτέ να μην πούμε για το ελάχιστο δεν πειράζει. Ούτε μία τελεία, ούτε μία κεραία. Όλα πειράζουν. Κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Εάν λίγο υποχωρήσουμε από το Λόγο του Θεού, το λίγο θα γίνει περισσότερο, περισσότερο χαθήκαμε. Δεν είναι φανατισμός, είναι πίστης στο να μένουμε αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, με ευλάβεια στη λεπτομέρεια. Ούτε μία κεραία, ούτε μία τελεία. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η σωτηρία μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, αδελφοί. Καμία δύναμη δεν έχουμε. Άθλιοι, ουτιδανοί, ασήμαντοι, τυποτένιοι είμαστε. Η δύναμή μας είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η δύναμη του Θεού στη ζωή μας είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Καμία υποχώρηση.
ούτε στη γυναίκα σου, ούτε στον άντρα σου, ούτε στον εαυτό σου, ούτε στα αδέρφια σου, σε κανέναν. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, όχι με φανατισμό, με πίστη. Εκεί θα περπατάμε. Είτε ακούσωση, είτε απειθήσωση. Δεν έχει φιλελεύθερο κοσμικό φρόνημα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έχει ελεύθερο πνεύματος Αγίου φρόνημα. Είμαστε στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Και η ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου προσδιορίζεται ακριβώς από το Λόγο του Θεού. Είμαστε ελεύθεροι μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού και απολαμβάνουμε την απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Αν ξεφύγουμε λίγο έξω από τα όρια του Λόγου του Θεού, χάνουμε την απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου και μπαίνουμε στη φθορά, στη σκλαβιά, στην απώλεια. Δεν είναι καιρός αστείων να παίζουμε με τα πράγματα του Θεού. Είναι καιρός ευλάβειας, πνευματικής ευλάβειας. Ακόμη και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εισηκούστη από τον Πατέρα δια την ευλάβεια αυτού. Αν θέλουμε να εισακουόμεθα από τον Πατέρα, πρέπει να διακρινόμεθα δια την ευλάβεια. Η ευλάβεια δεν είναι ανθρώπινη δύναμη, είναι ανθρώπινη απόφαση, είναι ανθρώπινη θέληση. Η βοήθεια είναι τιμωτάτη και είναι άνωθεν. Θέλω να είμαι ευλαβής, θα σε κάνει ο Χριστός ευλαβή. Θα σου δίνει δύναμη. Θα σου χαρίζει πολύ καλύτερα και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορείς να καταλάβεις, να νοήσεις και να ζητήσεις. Με τη δύναμη που θα ενεργείται μέσα σου, όχι από σένα, δια Πνεύματος Αγίου. Δεν θα είμαστε καλοί χριστιανοί. Ευλογημένους χριστιανούς μας κάνει ο Κύριος εάν μένουμε ακριβώς, χωρίς το παραμικρό, επάνω στο Λόγο του Θεού. Στο κέντρο του φωτός. Αφήστε τα πόδια σας και τα προβατάκια σας. Και ο Μωυσής λέει τίποτα δεν αφήσουμε, ούτε νύχια από κατσίκι. Και εμείς τίποτα δεν αφήσουμε, αδερφοί. Τίποτα δεν αφήσουμε από το Λόγο. Δεν αφήσουμε να πέφτει κάτω Λόγος Θεού. Δεν είμαστε δυνατοί, δεν είμαστε ικανοί. Αδύναμοι, άθλοι είμαστε. Αλλά ζητάμε βοήθεια από το Θεό. Βοήθησέ μας, Κυρία μου, να είμαστε πιστοί στο Λόγο Σου. Ευλαβείς στην παρουσία Σου. Να περπατάμε κατά πάντα. Βοήθησέ μας στο θέλημά Σου. Μείω σαν σοφή, όχι σοφή, σαν σοφή, με τη σοφία που θα μας δίνει ο Θεός. Όχι ως άσοφη, ως σοφή, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και όλα αυτά ξεκινάνε από το σπίτι μας, αδερφοί. Μην αφήσεις μες στο σπίτι σου να μπει αμαρτία. Μην αφήσεις παράβαση, ανομία. Θα σας πω κάτι που μου έδειξε ο Θεός και εντυπωσιάστηκα. Και θα πάρω και 5 λεφτά, αλλά χαλάλι. Εγώ την άφεση αμαρτιών. Στον παράδεισο, τώρα τελευταία κάτι παράξενο γίνεται. Όλο μου δείχνει ο Θεός παράξενα πράγματα. Στον παράδεισο ο Θεός είχε το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Το είχε. Και είπε στο δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού μη φάτε. Στο δέντρο της ζωής πήγαινε και φάτε ελεύθερα. Τώρα ο παράδεισος είναι η εκκλησία. Μάλιστα σε εμάς είναι ο τελευταίος οίκος. Και ποιο είναι το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού? Το διαδίκτυο. Το ίντερνετ. Και μπαίνεις και τα βλέπεις όλα. Και εκεί τα χάνεις όλα.
Όποιος τρώει πεθαίνει. Δεν γλιτώνει. Γιατί εκεί όλα τα βλέπεις. Ό,τι θέλεις. Και το καλό και κήρυγμα Ευαγγελίου και το Word of God και άλλα. Αλλά βλέπεις και εσχρόνεστη και λέγει. Ο άνθρωπος λοιπόν που εκλέγει και τρώγει, όχι βλέπει, και τρώγει, τι σημαίνει τρώγει. Στο Λόγο του Θεού τι σημαίνει τρώγει, τρώγει το Λόγο του Θεού. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και θα είναι φανερή προκοπή σε όλους τους ανθρώπους. Και αν φυλάξεις τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, τρώγε και τον εαυτό σου θα σώσει και τους ακούγοντάς σε. Στην αμαρτία, στο διαδίκτυο, κάποτε ήταν η τηλεόραση. Κάποτε ήταν, τώρα μπήκαμε και σε λίγο μπαίνουμε στο reality, στην εικονική πραγματικότητα. Και πια με τρως μάτια, χέρια, πόδια, με όλα. Θάνατος, αδερφοί. Απώλεια. Δεν είναι αστείο το πράγμα. Μην αφήνετε τα παιδιά σας. Μην αφήνετε τον εαυτό σας. Μην αφήνετε τη ζωή σας. Εξάπαντος θα πεθάνετε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εάν τρως από το δέντρο της γνώσεως, της γνώσεως του καλού και του κακού, εξάπαντος θα πεθάνεις. Και η Εύα έφαγε. Ποιος θέλει που έφαγε? Ο Αδάμ. Γιατί ο Αδάμ κοίταζε, δεν ξέρω τι κοίταζε. Όλα δεν έφαγε αυτός. Όταν έφαγε η Εύα του λέει, έλα να φας και εσύ. Θάνατος. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ο Θεός να σας και να με και να μας φυλάει. Μας φυλάει. Αλλά μας φυλάει όταν δεν τρώμε. Δεν πήγε ποτέ ο Αδάμ να της πει της Εύας που γύριζε γύρω γύρω, τι κάνεις εκεί πέρα παιδί μου? Αν δεν πάει ο πατέρας να πει στο παιδί, τι κάνεις εκεί πέρα ρε παιδί μου, κόφτω αυτό το ρημάδι το ίντερνετ. Όταν η γυναίκα δεν πάει στον άντρα να του πει, τι κάνεις άντρα μου εκεί. Να μην πω ότι κάθεται, έχει και αυτή το δικό της λάπτοπ δίπλα και ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Θάνατος, αδελφοί. Θάνατος. Δεν γλιτώνεις. Εάν, και κοιτάξτε πως το λέει, σερφάρεις, δηλαδή μπαίνεις και αφήνεσαι και παραδίδεσαι και πας και από εδώ και πας από εκεί. Εγώ θα σας το λέω εκ πείρας, γιατί την έχω πάθει. Κάθισα, κοιτάω το ρολόι, 3 ώρες. Ρε Γιώργο, τι, και δεν βλέπω τίποτα εγώ. Πότε ειδήσεις, πότε τούτο, πότε εκείνο και πάτα εδώ. Και εκεί μου το έδειξε ο Θεός. Ξέρεις τι κάνεις τώρα? Τώρα τρως από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και τρομοκρατήθηκα. Μπορεί να με πιστεύετε, αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Και ό,τι μου δείχνει ο Θεός, εγώ θα σας το λέω. Ήρθε ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Εμείς θα μείνουμε στο δέντρο της ζωής, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κλείστα όλα τα άλλα. Άνοιξε το Ευαγγέλιο και άστο το Πνεύμα το Άγιο να σε σερφάρει στα βάθη του Θεού. Αμήν. Γιατί να αφήσεις το διαδίκτυο να σε σερφάρει στα βάθη του σατανά? Επιλογή σου είναι. Μην την κάνουμε, το κάνουμε σαν τον Αδάμ. Άστο, δεν πειράζει τώρα την Εύα. Πάει εκεί, δεν πειράζει. Της έχω εμπιστοσύνη. Δεν της έχω εμπιστοσύνη. Σε κανέναν δεν έχω εμπιστοσύνη. Και στον πρώτο που δεν έχω εμπιστοσύνη, στην καρδιά μου. Πέντε έχω εμπιστοσύνη στην καρδιά μου. Μόνο στον Χριστό έχω εμπιστοσύνη. Μόνο στον Χριστό. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν λέω να μην το χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας. Είναι εργαλείο. Λέω να μην τρώμε από αυτό. Τις βρωμιές που μας δίνει. Άλλη φορά ξέρετε τι είχα πάθει πριν μου το δείξει αυτό. Τότε που ήταν συμφωνίες, παρασυμφωνίες και μου λέγανε θα πτωχεύσουμε και ο Κύριος μου λέγε σε καμία περίπτωση δεν θα πτωχεύσει η Ελλάδα. Και το έλεγα στην Άννα, το έλεγα και σε αδερφές. Αλλά
Μπαίνοντας μέσα έχασα την παρουσία του Θεού. Άκουγα τον έναν, έβαζα εδώ στο ράδιο, έβαζα τον άλλο, έβαλα το άλλο. Τηλεόραση, όχι δεν έχω τηλεόραση, τηλεόραση μέσα από το διαδίκτυο έβλεπα και σηκωνόμουν και ήμουν λιώμα. Μέχρι που ήρθα σε αυτό και λέω, τι κάνεις ρε. Δεν έχεις Θεό. Δεν έχεις ταμείο. Δεν έχεις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποιον ακούς. Έτρωγα, πάλι λίγο να πεθάνω. Αλλά γλίτωσα. Και θα γλιτώσουμε αδερφοί, γιατί θα μας φυλάξει ο Θεός. Δεν θα την πάθουμε σαν τον Φαραώ που δεν γλίτωσε. Και τώρα έγινε πιο σκληρός, πιο άγριος. Πρόσεξε καλά, μη σε ξαναδώ, θα σε σκοτώσω. Μην ξαναεμφανιστείς μπροστά μου. Τ' άκουσες Μωυσή. Λέω μόλις εσύ τ' άκουσα, αλλά ακούς και εσύ κάτι. Δεν θα ξαναπαρουσιαστώ μπροστά σου. Γιατί δεν θα με σκοτώσεις εσύ εμένα, εσένα θα σε αφανίσει ο Κύριος. Αμήν.